Ως τον κύριο Ανουσάκη. Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή έχουμε μείνει μόνοι και είναι αργά, μπορεί να μιλήσουμε και λίγο πιο ανάλαφρα και λίγο πιο μεταξύ μας, έτσι, στο λιγότερο σοβαρό. Γιατί σήμερα άκουσα πολλές σοβαρές κουβέντες και πολλούς κήρυκες. Οπότε έτσι να το κάνουμε λίγο πιο χαλαρό το θέμα. Παρόλες, λέει το τραγούδι. Και πραγματικά σήμερα ακούσαμε πάρα πολλά λόγια πολλά. Κάποιοι έχουν γίνει ρήτορες καταστροφής, κασάνδρες, καταστροφολογία, μελλοντολογία. Έρχονται οι εξωγήινοι, δεν ξέρω τι άλλο. Έρχεται καταστροφή. Το 2010 μου έκανε εντύπωση η τοποθέτηση του κ. Κοτσιλίνη. Σταμάτησε, λέει, ο χρόνος για τη Σάμη. Σταμάτησε ο χρόνος για τη Σάμη. Είναι έτσι ενδιαφέρουσες απόψεις. Εγώ πραγματικά μένω στο εξής. Όταν βγήκαμε και πραγματικά διαλύσαμε τις προηγούμενες πολιτικές καταστάσεις, ήταν μια σαρωτική νίκη και μια μεγάλη ανατροπή για τα τοπικά δεδομένα η εκλογή της παρούσας Δημοτικής Αρχής, οι πολιτικοί αντιπαλοί μας δεν μπόρεσαν να δείξουν καθόλου ψυχραιμία. Και αυτή την έλλειψη ψυχραιμίας τη συνεχίζουν μέχρι και σήμερα. Την έλλειψη ψυχραιμίας. Ενδεικτικά, ας πούμε, σημειώνω ότι πρώτη φορά στα χρονικά έγινε προσπάθεια να ακυρωθούν οι εκλογές δικαστικά και να υπάρξει δημοτική αρχή με αποφάσεις δικαστηρίων. Πρώτη φορά στα χρονικά έγινε αυτό. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, το είχε κάνει και κάποιος άλλος διαφορά. Φάγανε τα μούτρα τους. Δεν πήρανε το μάθημά τους. Συνεχίσανε με προσφυγές, με δικαστήρια. Ο κύριος Ρουχωτάς Βασίλης έφτασε μέχρι του σημείου να κάνει προσφυγή κατά του προϋπολογισμού του Δήμου Κεφαλονιάς. Προσπάθησε ακόμα και το Δήμο Κεφαλονιάς να τον καταστρέψει. Έφτασε μέχρι την Κέρκυρα, μέχρι την επιτροπή που υπάρχουν οι εφέτες για να ακυρώσει τον προϋπολογισμό, για να καταρρεύσει το σύστημα. Θέλοντας να καταστρέψει τη Κεφαλονιά, μήπως με αυτόν τον τρόπο και τελειώσει πολιτικά εμάς. Γελιοποιήθηκε πλήρως. Γελιοποιήθηκε πλήρως. Όπως γελιοποιήθηκαν όλοι όσοι προσπάθησαν με προσφυγές εστάσεις και δικαστικά μέτρα να ακυρώσουν την πολιτική βούληση του λαού της Κεφαλονιάς, που ήταν να έχει την εξουσία και τη διοίκηση του τόπου ο Παρίσης και η Δημοτική Ομάδα για τα επόμενα 3,5 χρόνια. Δεν μπόρεσαν ποτέ αυτοί οι δημοκράτες να αποδεχθούν την κρίση του λαού της Κεφαλονιάς. Ακόμα και σήμερα βγάζουν αφρούς οι δημοκράτες. Και προχωράω. Έτσι δύο σχολιάκια για να γελάσουμε. Οι φίλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης τα λένε πολύ ωραία και εμένα προσωπικά πάντα με συγκινούν ότι τα λένε. Έτσι αυτό το όραμα για αλλαγή στην ανθρωπότητα, στον κόσμο και τα λοιπά με συγκινεί πάντα, αλλά δεν μπορώ να το ξεκινήσω από την Κεφαλονιά. Και μακάρι να το ξεκινούσαμε σήμερα από τη Σάμη. Να δώσουμε λύση στα προβλήματα της ανθρωπότητας. Στη φτώχεια, στη δυστυχία, στην καταπίεση, στην ανισότητα. Ας το ξεκινήσουμε εμείς εδώ στη Σάμη σήμερα και ίσως κάτι να πετύχουμε και για την ανθρωπότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σας πω το εξής, φίλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης. Χθες έπεσε και το τελευταίο άγαλμα του Λένιν στην Ουκρανία. Αυτό δεν σας προβληματίζει, ρε παιδιά. Όλοι αυτοί οι λαοί οι οποίοι πέταξαν όλο αυτό το σύστημα το οποίο εσείς υπερασπίζεστε μέχρι και σήμερα. Γιατί το κάνανε? Ήταν όλοι αυτοί οι λαοί πράκτορες του καπιταλισμού? Επειδή διαβάζετε, και το πιστεύω αυτό ότι διαβάζετε συνεχώς, θα σας προτείνω να μην διαβάζετε μόνο κομματικά φυλάδια, αλλά θα σας προτείνω ένα βιβλίο, όπως κάποτε μου είχε προτείνει εμένα ο κύριος Γρηγορόπουλος, το «Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο» του Τόνι Τζαντ. Αν το διαβάσετε, πιστεύω χωρίς κομματικές παροπίδες, θα καταλάβετε για ποιο λόγο οι λαοί της πρώην Σοβιετικής Ένωσης γκρεμίζουν συνεχώς τα τελευταία απομεινάρια των αγαλμάτων της περίοδου που υπερασπίζεστε με πάθος. Όσο αφορά τον κύριο Μιχαλάτο, εντάξει, τον κατανοώ, το έχω πει και άλλη φορά, έχει την αντίστροφη πορεία του Απόστολου Παύλου. Όπως ο Απόστολος Παύλος ήταν φανατικός διώκτης του χριστιανισμού και είδε ξαφνικά το φως και το όραμα και έγινε ο μεγαλύτερος υποστηρικτής, ο κύριος Μιχαλάτος ακολουθεί μια αντίστροφη πορεία. Επί δύο χρόνια ήταν ο πιο πιστός και ο πιο αφοσιωμένος συνεργάτης της Δημοτικής Αρχής και ξαφνικά είδε κάποιο όραμα και μόλις έχασε την καρέκλα της ΔΕΙΑΚ
κατάλαβε ότι η δημοτική αρχή παρούσα είναι η καταστροφή για τον τόπο. Αλλά έπρεπε να χάσει την καρέκλα πρώτα για να το καταλάβει αυτό. Χαϊδεύει τη μία φορά τον κύριο Μοσχονά, την άλλη τον κύριο Κουνάδη, την άλλη τον κύριο Καβαλιεράτο, προσπαθεί απεγνωσμένα να πάρει κάποια στελέχη μαζί του, χαϊδεύοντάς τα και κολακεύοντάς τα. Όχι πως δεν το αξίζουνε, αλλά κάνει απεγνωσμένη προσπάθεια να γίνει αρεστός σε συγκεκριμένα πρόσωπα και στελέχη της Δημοτικής Αρχής, μήπως και αποκτήσει κάποια στιγμή συνδυασμό. Έχει τέτοια ένδυα στελεχών, τέτοια έλλειψη ικανότητας να φτιάξει ένα δικό του συνδυασμό και προσπαθεί μήπως κάποιος σε τσιμπήσει και φτιάξει και αυτό σε ένα συνδυασμό. Μέχρι στιγμής πήρε το φίλο μου τη Φιραβάντα από τη Σάμη, πολύ καλή μεταγραφή, πραγματικά, αλλά από εδώ και πέρα δεν νομίζω να πάρει κάποιον άλλον, οπότε το σύστημα βάλτωσε των μεταγραφών. Από εκεί και πέρα, συνεχίζουμε. Σήμερα, επειδή είμαστε μικρή κοινωνία και ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει, δυστυχώς καλός ή κακός η Κεφαλονιά είναι μικρή, σήμερα ήρθανε 20 φίλοι του κυρίου Μιχαλάτου, 20 φίλοι του Κουκουέ, 20 φίλοι του κυρίου Κοτσιλίνη και καμιά δεκαριά του ΣΥΡΙΖΑ και παρεκάνανε ότι είναι ο λαός της Σάμης. Μετρήστε ποιοι ήρθανε, δείτε τα ονόματα και τα πρόσωπα. Το 80% είναι στελέχη και συγκεκριμένοι οπαδοί συγκεκριμένων παρατάξεων. Τι να κάνουμε, ζούμε Κεφαλονιά, γνωριζόμαστε όλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο λαός της Σάμης, κύριοι, σας γύρισε την πλάτη. Θέλατε να φτιάξετε ένα σκηνικό ότι βράζει η Σάμη, αντιδράει η Σάμη, αγανακτεί η Σάμη, θα πετάξει τη Δημοτική Αρχή με τις κλωτσιές η Σάμη και μαζέψατε για άλλη μια φορά τους ίδιους για τους ίδιους. Φίλοι όλοι, συμπατριώτες όλοι, αγαπημένοι όλοι, αλλά έχω βαρεθεί να βλέπω τα ίδια πρόσωπα. Βρείτε και 5-6 ακόμα, δε παιδιά. Κύριε Αρουσάκη, παρακαλώ, Λοιπόν, τελειώνει. Μετά από 30 χρόνια κάποιοι θυμήθηκαν το σπηλεολογικό πάρκο, λέει. Τις εποχές της ευμάρειας, της ευημερίας, των προγραμμάτων, των πακέτων, το σπηλεολογικό πάρκο δεν έγινε. Θέλουν να το φτιάξουμε τώρα μέσα στην κρίση. Στα 2,5 χρόνια που αναλάβαμε εμείς που καταραίει όλο το σύστημα. Τώρα το θυμηθήκανε το σπηλεολογικό πάρκο. Μία άλλη κυρία μας είπε ότι λέει η Σάμη δεν έχει κόσμο, λέει σήμερα είναι τα μαγαζιά άδεια. Μα τα μαγαζιά άδεια το Δεκέμβρη μήνα στη Σάμη ήταν πάντα άδεια. Όπως ήταν άδεια και στο Αργοστόλι και στο Λιξούρι και σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα νησιά Δεκέμβρη μήνα. Παιδιά, βρείτε κάτι σοβαρό να πείτε. Για όνομα του Θεού. Ήρθατε να μας πείτε, βρείτε κάτι σοβαρό, παρακαλώ, παρακαλώ κύριοι. Εδώ θα, αφού είστε δημοκράτες, θα ακούσετε και την άλλη άποψη. Θα ακούσετε, ένας άνθρωπος είσαι, εντάξει. Λοιπόν, θα ακούσετε και την άλλη άποψη. Θα ακούσετε και την άλλη άποψη. Έλα, αυτά δεν περνά να δω. Ένας άνθρωπος είσαι, έλα, εντάξει. Κάτι, λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε. Αφού είσαι δημοκράτης, θα ακούσεις και την άλλη άποψη. Κυρία Νουσάκη, κύριε Νουσάκη, κάτω. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, αυτό που κάνετε δεν είναι τώρα. Σωστό, μας προσβάλλετε. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Και τις άλλες απόψεις, δημοκρατία, εσύ να ντρέπεσαι. Δεν αφήνεις να μιλήσει κάποιος άλλος. Εσύ να ντρέπεσαι. Κύριε Νουσάκη. Εσύ να ντρέπεσαι. Που δεν αφήνεις να ακούσεις και την άλλη σας παρακαλώ πολύ. Θα σας ακούσετε. Παρακαλώ πολύ. Δεν θα παιδιά, αυτά εμένα δεν με πτωούν, μ' αρέσουνε. Θα ακούσετε και την άλλη άποψη. Είναι πολλής κόσμος, αυτή είναι η δημοκρατική ανοχή σας και αυτή είναι η δημοκρατική κουλτούρα. Όταν ακούτε τον άλλο να μιλάει, να φωνάζετε. Δύο άνθρωποι, γιατί δύο άνθρωποι. Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε. Ένας άλλος κύριος μας είπε για το αμπέλι του παππού του, λέει, που τώρα θεωρείται δασικό. Καταρχήν όλοι ξέρουμε ότι τους νόμους για τα δασικά δεν τους φτιάχνει ο Δήμος. Μας το χρέωσε και αυτό. Από εκεί και πέρα λοιπόν όμως να πούμε ότι αν υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έχει ένα σωρό δήθεν περιβαλλοντολόγους και δήθεν οικολόγους, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ανισάκη, λοιπόν, έτσι να τα λέμε όπως είναι, όπου ακύρωσε
το γήπεδο του Παναθηναϊκού γιατί ο Προβουλάτης. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, μπορεί ο κύριος... Σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πολύ. Λέω την αποψή μου την πολιτική. Μα έχετε περάσει. Θα με σταματάει ο κύριος. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Θα με επιμώσει ο κύριος. Ποιος είναι ο κύριος. Σας παρακαλώ πολύ. Ποιος είναι ο κύριος. Ποιος είναι. Κάτσε κάτω άνθρωπο μου. Επειδή δεν του αρέσουν αυτά που λέω. Θα καταλάβει ο κύριος. Λοιπόν. Κάτσε κάτω. Ο κύριος θα ακούει την άλλη άποψη, είτε του αρέσει είτε όχι, και από φωνές εγώ δεν καταλαβαίνω, γελάω με τις φωνές. Κύριε λοιπόν, Ανουσάκη, προχωράμε. Κύριε Ανουσάκη, σε παρακαλώ τελειώνω. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω να γίνω αρεστός σε κάποιους ανθρώπους που ούτως ή άλλως δεν ακούνε τη φωνή της λογικής. Η πλειοψηφία, ξέρετε καλά, ότι έχει γνώμη, έχει κρίση, έχει άποψη, και όταν έρθει η ώρα της κάλπης, όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα, θα εκφραστεί, κύριοι. Και η πλειοψηφία δεν είναι τα 100 άτομα. Είναι αυτή που βγαίνει μέσα από μια πλατιά εκλογική διαδικασία, και κάθε φορά αυτοί οι κύριοι που κραυγάζουν και παριστάνουν ότι εκπροσωπούν όλο το λαό και όλη την κοινωνία, απογοητεύονται. Και κλείνοντας, και για να τελειώνουμε, προσωπικά, και εκφράζω προσωπική άποψη, είμαι υπέρ του ισχυρού, ενιαίου, μεγάλου Δήμου Κεφαλονιάς. Δεν υποκύπτω σε λαϊκισμούς και ξεπερασμένους τοπικισμούς. Θέλουμε γερούς, ανταγωνιστικούς, ισχυρούς, μεγάλους αριθμητικά δήμους που να μπορούν να παίρνουν προγράμματα, που να μπορούν να παίρνουν ποσοστώσεις, που να μπορούν να έχουν ρόλο και λόγο σε αυτό το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Από εκεί και πέρα κάναμε πολλά, δώσαμε λύση σε χρονίζοντα προβλήματα, και στη νέα θητεία που θα έχουμε μετά τον Μάριο θα κάνουμε και ακόμα περισσότερα. Μέσα στην ύφεση δεν μπορούσαμε να δώσουμε λύση σε όλα. Υπομονή και να τα πούμε εις Φιλίππους. Ο κύριος Γκυζίνης έχει το λόγο. Ο κύριος Γκυζίνης έχει το λόγο. Ο κύριος Γκυζίνης έχει το λόγο. Καθίστε κάτω, κύριε. Θα πάρεις το λόγο, θα το πάρεις. Όχι τώρα, έχω δώσει. Έχω δώσει το λόγο στον κύριο Γκυζίνη. Κύριε Ανουσάκη. Είναι πολύ, πολύ ανήθικο να χαρακτηρίζεις πολίτες που έρχονται εδώ για να εκφράσουν τα προβλήματα του χωριού τους, να τους βαφτίζεις, να τους κομματοκοποιείς και να τους βάνεις εκεί που εσύ νομίζεις. Όχι, άσε. Το ήθος, κύριε Ανουσάκη, είναι κάτι που δεν διδάσκεται. Το έχεις. Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω την επόμενη φορά που θα έρθεις στη Σάμη να έχεις τουλάχιστον το ηθικό βάρος να προσέχεις πώς μιλάς σε κατοίκους που έχουν την καθημερινότητα και τα προβλήματά τους. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί εγώ προσωπικά δεν ανέχομαι κανέναν να χαρακτηρίζει τα προβλήματα του τόπου μου και εμένα προσωπικά. Γι' αυτό σε παρακαλώ να ανακαλέσεις τους χαρακτηρισμούς που αφορούν τους κατοίκους που συγκεντρωθήκαν εδώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι ανήθικο. Τέλειωσε η αρχή. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν τρομοκρατούμε. Παρακαλώ πολύ. Η πολιτική είναι αυτή. Καταγράφεται. Δύο άτομα δεν με τρομοκρατούν. Απευθύνομαι στον κόσμο. Δεν ανακαλώ τίποτα. Ήταν η πολιτική μου άποψη. Όπως σας ακούσαμε τόση ώρα και λέγατε. Λέγαμε για τα προβλήματα, δεν λέγαμε για το κόσμο. Πάψε επιτέλους, Χριστιανέ μου! Τα προβλήματα. Εμίλαγες μισή ώρα, είπες για πρόβλημα της Σάμης κανένα. Αν είπες. Σταματήστε επιτέλους. Θέλω να ζητήσω... Θα διακόψω τη συνεδρία σου. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Εντάξει. Μη μιλάτε, μωρέ, όλοι. Τι μιλάτε όλοι. Ναι, θα τη διακόψω. Έχω το δικαίωμα να τη διακόψω. Ναι, ντροπή δική σου είναι. Ακούς, και είσαι αγενέστατο. Αυτό που σου λέω εγώ να ακούς.
κύριο δεν έχει δικαίωμα να μιλεί. Εμείς δεν έχει δικαίωμα να μιλεί. Ορίστε μας τώρα. Θα μας βάλετε και φραγμούς. Φραγμούς θα μας βάλετε. Πρόεδρε. Ποιος είσαι εσύ που θα βάλεις φραγμού. Το σπίτι σου, σου έδειξε κανείς το σπίτι σου. Σου έδειξε κανείς το σπίτι σου. Πού. Ποιος το έδειξε. Ποιος πες το όνομα. Νικόλα, εσύ θες. Άρα, το λόγο. Καβαλιεράτε, σταματήστε. Ένα λεπτό εκτόνωση. Πάψε, Χριστιανέ μου, θα μας αφήσεις να κάνουμε δουλειά μας. Καβαλιεράτε, καλυβοκάς, σταματήστε, ηρεμήστε. Δεν αξίζει, δεν πρέπει να παρακαλώ. Δύο λεπτά. Ηρεμήστε. Λοιπόν, εδώ υπάρχει. Χωρίς παρεμβάσεις και χωρίς φωνές και χωρίς νταϊλίκια. Κύριε Κισκίνη, έχετε το λόγο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Αυτός είναι ο καθρέφτης της Δημοτικής Αρχής. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος, είναι ο καθρέφτης εδώ πέρα της κυβερνητικής πολιτικής στην Κεφαλονιά. Αυτός είναι ο καθρέφτης του αυταρχισμού, της καταστολής και του αντικομουνισμού. Και πραγματικά είναι ντροπή και ήταν ένας πολιτικός οχετός για τους κατοίκους εδώ πέρα της Άμης. Ήταν πολιτικά απαράδεκτος, ανεπίτρεπτος και πρόσβαλε όλους τους κατοίκους εδώ πέρα που εκπροσωπούσαν συλλογικούς φορείς, σχολεία, σωματεία, τοπικές κοινότητες και αντί να απαντήσει, να κάνει εισήγηση για τα προβλήματα της περιοχής, να απαντήσει δίνοντας λύσεις, το μόνο που έκανε ήταν φτηνός κεμπελισμός για να αποφύγει τα αδιέξοδα της πολιτικής που διαχειρίζονται σήμερα στην Κεφαλονιά, στην Ελλάδα ολόκληρη. Αυτό έκανε σήμερα εδώ πέρα. Ανέλαβε σαν εργολάβος της Δημοτικής Αρχής να ρίξει λάσπη και να αρχίζει να κατηγορεί. Είναι καλός στήστης, καλός σοβατζής, αλλά πραγματικά δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στο ρόλο του Προέδρου, ούτε στη διαχείριση των προβλημάτων της Κεφαλονιάς που το ανέθεσε ο κεφαλονίτικος λαός πριν 3 χρόνια. Αυτό είναι το έργο και η πρακτική συνολικά της Δημοτικής Αρχής. Και εδώ πέρα πραγματικά, και δίνουμε συγχαρητήρια σε μια Πρόεδρο τοπικού συμβουλίου που αγανάκτησε, ενώ άλλες δύο δεν μιλήσανε να πάρουν το λόγο και να πούνε τι εκπροσωπούν, ότι είναι απαράδεκτα αυτά που υπόθηκαν στην Άμη. Γιατί είναι απαράδεκτα αυτά που υπόθηκαν. Θέλει μεγάλο θράσος να μιλάς και να λες τέτοια μέσα σε μια περιοχή που την έχει εγκαταλείψει η κυβερνητική πολιτική σε όλα τα επίπεδα. Στην υγεία, στην παιδεία, στους δρόμους, στις υποδομές, υπηρεσίες. Και να έχεις το θράσος και να λες και αυτά τα πράγματα. Να τους βρίζεις δηλαδή. Να τους προφυλακίζεις λεκτικά. Τώρα, αυτό βέβαια που θέλουν είναι σκόπιμο γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί τι θέλουν. Θέλουν να κατεβάσουν τον πύχη των διεκδικήσεων και των προσδοκιών του λαού. Να του πούμε ότι θα κάτσεις, να του πούνε να κάτσεις πολύ χαμηλά. Μην έχεις προσδοκίες, μην έχεις οράματα. Αυτή είναι η μίζερη ζωή σου. Δεν υπάρχει άλλη προοπτική. Σκάζε και μην μιλάς. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα που τα υλοποιούμε όλα. Με το καρότο και με το μαστίγιο, άμα τύχει. Αυτό θέλουνε. Και εδώ πέρα βέβαια είδαμε και κοκορομαχίες. Είδαμε αντιπαραθέσεις, είδαμε σκηνές από το παρελθόν, μονταρισμένες όμως το σήμερα. Έγινε μια άσφαιρη αντιπαράθεση, μια κάλπικη αντιπαράθεση που δεν έχει να εξυπηρετήσει καθόλου τα λαϊκά συμφέροντα. Τι ακούσαμε εδώ πέρα, αντιπαραθέσεις για το αν είναι ικανός ο Παρίσης, γιατί κάνανε οι προηγούμενοι και τι δεν κάνανε. Αν είναι ψηλός, αν είναι λιγνός, αν είναι ανάποδος. Ακούστηκε από κάποιον εδώ πέρα
μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο για το ποιος θέλει, για την κυβερνητική πολιτική. Ακούστηκε η λέξη κυβέρνηση, ακούστηκε ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Λεφτά υπάρχουν, αυτά που μας παίρνουν από τις τσέπες, πολλά. Αλλά πού πηγαίνουν δεν είπανε. Είπανε πού πηγαίνουν. Είπε ο Δημήτρης προηγουμένως από τους φόρους. Τόσα και τόσα και λέει ο Δήμαρχος μακάρι 7%. Μα μας τα παίρνουν το 21, μας παίρνουν το 50. Πού το πάνε αυτό το χρήμα. Το πού το πάνε αυτό θέλουν να κρύψουν, να αποσιωπήσουν εδώ πέρα. Να ενσωματώσουν τον κόσμο σε μια λογική ότι δεν γίνεται τίποτα, να μείνει στο σπίτι του, να μην διεκδικεί. Αυτή είναι η βασική τους πολιτική επιλογή σήμερα που ήρθαν εδώ. Και δεν ήρθανε τυχαία. Ήρθανε μετά από την κινητοποίηση που κατέβηκε η Λαϊκή Επιτροπή για το ακτοπλοϊκό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί ήταν το πρώτο αίτημα της Λαϊκής Επιτροπής που πήγε για Δημοτικό Συμβούλιο στη Σάμη και μετά μπήκε και στη Σάμη, αναγκάστηκε ο Δήμαρχος να έρθει. Και σύρθηκε. Συρθήκατε εδώ πέρα. Συρθήκατε βεβαίως. Και αποκαλύψατε το φόβο σας. Και δεν είναι τυχαία η παρέμβαση του κυρίου Ανουσάκη που την έκανε στις 12 παρατέταρτο και είπε αυτά που είχε, που είπε. Γιατί αν είχε την πολιτική τόλμη θα τα είχε πει σε 9 η ώρα. Αλλά είναι και ευθυνόφοβος, είναι και μικρός για να αντιπαρατεθεί και να βάλει τις πολιτικές τους απόψεις. Αν σε έβαλε σε 9 η ώρα που ήταν ο κόσμος εδώ. Αλλά βέβαια θα τον κρίνει ο λαός. Τώρα εδώ πέρα ακούστηκαν περιγραφές. Όλοι περιγράφουμε τα κοινά προβλήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να περιγράψει κάτι διαφορετικό. Γιατί είναι προβλήματα που ζούμε, που τα βιώνουμε όλοι. Όχι μόνο στη Σάμη, στην Κεφαλονιά, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο εδώ πέρα τοπικά. Αλλά η περιγραφή που κάνατε δεν φτάνει. Εσείς διαχειριζόσετε τις τύχες του λαού. Και εδώ πέρα μέσα, εδώ πέρα, είναι τα στελέχη εκείνα που στην Ελλάδα, που στην Κεφαλονιά, που στη Σάμη έχουν διαχειριστεί τις θέσεις του κεφαλονίδικου λαού εδώ και 40 χρόνια. Αποθέσεις δημάρχων, αποθέσεις αντινομαρχών, νομαρχών, βουλευτών. 40 χρόνια αυτές οι δυνάμεις και αυτές οι πολιτικές. Και υπάρχει σήμερα πραγματικά το πολιτικό θράσος από όλες τις δυνάμεις να αρχίζουν να κάνουν κριτική και να λένε γιατί είναι έπεσαν βράχοι από εκεί πέρα, γιατί κόπηκε το πλοίο, γιατί δεν έχει γιατρό, γιατί δεν μας δώσατε εκείνα. Μα ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Ξεχάσατε ότι είναι η κυβέρνησή σας Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Ξεχάσατε ότι κυβερνάτε σε επίπεδο Δήμων από τη μια άκρη στην Κεφαλονιά μέχρι την άλλη 40 χρόνια. Ξεχνάτε ότι στην Ομαρχία μέχρι το 2010 είσαστε μαζί Πασόκ και Συνασπισμός. Ξεχάσατε ότι στη Σάμη, στην Έρισο, στη Λιβαθό ήταν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ κομμάτια αυτών των δυνάμεων. Τα έχετε ξεχάσει αυτά τα πράγματα. Ποιος κυβέρνησε αυτόν τον τόπο, ποιος τον έφερε. Στελέχη σας εδώ πέρα ήταν σε δημοτικές αρχές, προηγούμενες. Ήταν μέσα, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, ασκούσανε πολιτική. Αυτά λοιπόν, και τι έμεινε, να κάνουν κριτική λέει για το άγαλμα του Λένιν. Να φτιάξετε το άγαλμα του Παρίσι εσείς και του Σαμαρά. Γιατί του Λένιν το άγαλμα που έπεσε πάνω στο κεφάλι τους όμως, αυτών των ανθρώπων. Πάνω στη δυστυχία τους, στα 20 εκατομμύρια άνεργους και πεινασμένους, στην πορνεία, στα ναρκωτικά, αυτά τα συστήματα. Αυτά δεν τα βλέπετε. Εσείς κοιτάτε και στηρίζετε αυτό το σάπιο σύστημα που ίδιοι είσαστε πολιτικό προσωπικό. Άρα, όχι, δεν τελείωσα. Και να πούμε και ορισμένα πράγματα επί της ουσίας τώρα. Να πούμε δύο πράγματα. Σύμβαση σπηλαιολογικού πάρκου Σάμης. Δημοτικό Συμβούλιο, 19η συνεδρίαση, 11 Ιουνίου του 2011. Εισηγείται ο Δήμαρχος την κατάργησή του της σύμβασης. Είναι ένα έργο που έχει πιστοποιήσει 73.378 ευρώ. Και ψηφίζουν λοιπόν να καταργηθεί αυτή η σύμβαση, όπως και η σύμβαση για τη διαμόρφωση παραλιακής ζώνης την ίδια ημερομηνία. Την ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Πλειοψηφίας, την ψηφίζει και ο κύριος Μιχαλάτος, και η κυρία Ζαπάτη και ο κύριος Θωμάς. Και την καταψηφίζουμε τη λαϊκή συμπίωση που δώσαμε αγώνα. Και ναι, και ο κύριος Γεμπράτης κύριο Κοτσιλίνη και ο κύριος Καβαλιεράτος ψηφίσει λευκό όσον αφορά στο σπηλαιολογικό πάρκο της Σάμης. Δεν το καταψήφισε. Ψήφισε λευκό. Αντί να ψηφίσει, δηλαδή να το καταψηφίσει και να συνεχιστεί, ψήφισε να διαλυθεί. Όπως επίσης και για την παραλιακή ζώνη, όπου ο κύριος Καβαλιεράτος ψηφίσει να διαλυθεί η σύμβαση. Έτσι, εδώ είναι οι αποφάσεις, για όποιον ξέρουν τα πράγματα. Εδώ είναι και δύο. Τώρα λοιπόν, να πάμε άλλο. Να πάμε να πούμε δύο παραδείγματα. Λειτουργία σπηλαίων της Σάμης.
Έχω εδώ πέρα την Τρογκαράτη. Προσέξτε. Μία επαγγελματική δαπάνη αναθέτει τη λειτουργία σε 8 εργαζόμενους με 3.000 ευρώ από το διάστημα 17 Μαΐου ως 6 Νοεμβρίου. Προσέξτε το αυτό. Και αυτό να το ακούσει καλά ο λαός Κεφαλονιάς. Αυτές οι μέρες είναι 128 και έχει και 58 αργίες. Δηλαδή σύνολο ημερών δουλειάς 186 μέρες θα δουλέψουν αυτοί οι εργαζόμενοι. Πόσο θα πάρουν τη μέρα, ξέρετε, καθαρά μετά τους φόρους. Πόσο τους δίνανε. Τώρα φέτος το 13 την ημέρα. 12 και 32 ευρώ τη μέρα ο εργαζόμενος έπαιρνε στη λίμνη της Δρογκαράτης. 12 και 32 ευρώ τη μέρα, 61 και 60 την εβδομάδα και 283 ευρώ το μήνα. Αυτές είναι οι συνθήκες του 21ου αιώνα που ευαγγελίζεται η Δημοτική Αρχή, ο κύριος Ανισάκης και όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις που στηρίξανε αυτό εδώ πέρα στην Οικονομική Επιτροπή και το ψηφίσανε. Να πούμε και δύο πράγματα. ΣΑΜΗ, τεχνικό πρόγραμμα 2014, 30.000 για νέα έργα. Αυτό είναι. 30.000 για νέα έργα το 2014. Και να πούμε και δύο λόγια για τους φόρους. Υπάρχει δυνατότητα, ξέρετε, επειδή ακούγεται ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση, βεβαίως υπάρχει υποχρηματοδότηση, γιατί υπάρχει υπερχρηματοδότηση των μεγάλων επιχειρήσεων και του μεγάλου κεφαλαίου πάνε εκεί τα λεφτά. Και η συνολική πολιτική ποια είναι, ο πυρήνας δηλαδή του Καλλικράτη. Ο πυρήνας του Καλλικράτη είναι αυτό, αυτό που πέτυχε. Δηλαδή, μεταφορά αρμοδιοτήτων στην τοπική διοίκηση. Η τοπική διοίκηση σηκώνει ψηλά τα χέρια, λέει δεν έχω χρήματα να μπορέσω να τα υλοποιήσω αυτά. Και τι κάνουμε, ακουστήκανε σήμερα 2-3 πράγματα. Δημοτικό σχολείο της Σάμης, λέει, δεν έγινε με ΣΔΙΤ. Τι σημαίνει το ΣΔΙΤ, δεν δόθηκε το σχολείο να το λειτουργεί ιδιώτης και να το νοικιάζει ο Δήμος, να πληρώνει νίκιο, δηλαδή οι γονείς. Δεύτερον, δεν πουλήθηκε το γήπεδο, λέει, να πουληθεί το γήπεδο. Άρα λοιπόν είναι μια σειρά τομείς που πάνε για ιδιωτικοποίηση. Και να πούμε κάτι, εδώ πέρα από τις υπόλοιπες δυνάμεις, τι έχουν διαφωνήσει. Διαφωνούν με την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας, το έχουν ψηφίσει και συμμετέχουν. Να είναι ιδιωτική καθαριότητα. Διαφωνούν με την ιδιωτικοποίηση του νερού, μα έχει γίνει νομικό πλαίσιο σε επίπεδο κυβέρνησης. Πάει ιδιωτικοποίηση. Οι παραλίες, φέτος βγήκαν οι παραλίες, είδατε και αντίστοιχοι και οι υπόλοιπες για 3 μήνες. Γιατί? Γιατί θα δοθούν πακέτο σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και αυτό πρέπει να σκεφτεί και ο λαός Σάμης. Και τα σπήλαια και τα σπήλαια και τα δύο, η διαχείρισή τους θα πάει εκεί πέρα. Και να σας πούμε και κάτι άλλο. Ανακοινώθηκε πριν 15 μέρες ότι και τα ιδρύματα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, τα ιδρύματα του Στεφανάτου, ό,τι ίδρυμα υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, θα πάει στο ΤΑΙΠΕΔ και μάλιστα με πρώτον ενδιαφερόμενο την Τράπεζα Πειραιώς. Για να ξέρετε λοιπόν τι πρέπει να παλέψουμε εμείς. Πρέπει να παλέψουμε να μείνουν η λαϊκή υπηρεσία κάτω από το λαϊκό έλεγχο, δηλαδή στο κράτος να μπορεί να διαχειρίζει τα σπήλαια. Είπε κάποιος προηγουμένως ότι έχει να καθαριστεί το σπήλαιο της Μελισσάνης δεν ξέρω εγώ πόσα, 20-30 χρόνια. Ποιος θα το καθαρίσει, ποιος θα το επισκευάσει, με τι χρήματα μπορεί να κάνει υποδομές τέτοιες ο Δήμος. Έχει τη δυνατότητα. Ποιος μπορεί να τα κάνει, το κράτος μέσα από τη φορολογία. Αυτό είναι λοιπόν το κεντρικό που θα πρέπει να βάλουμε. Επίσης, εδώ πέρα δεν ακούστηκε τίποτα. Λες και είναι, έρχεται από το Θεό πάνω. Καταργήθηκε το ΙΚΑ, ο ΤΕ, η ΔΕΗ, ο Δήμος, οι τράπεζες. Υπάρχει καμιά απολογία σε αυτό. Αυτό από τι έγινε, από μηχανή Θεό. Ποιο είναι το κριτήριο που καταργείται. Πρώτα ιδιωτικοποιούνται. Ιδιωτικοποιήθηκε η Εμπορική Τράπεζα, την πήρε η Γαλλική. Ιδιωτικοποιήθηκε ο ΤΕ, ιδιωτικοποιείται η ΔΕΗ και μετά τι σου λέει ο άλλος. Εγώ κοιτάω το κέρδος μου. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή η εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών. Δεν με ενδιαφέρει. Αφού μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο, να πάει στο αργοστόλι, είναι εκεί. Αύριο ιδιωτικοποιούνται τα ταχυδρομεία. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ο άλλος δεν θα το συμφέρει την ιδιωτική εταιρεία να πάει στο χωριό με τα 30 άτομα να δώσει καθημερινά ή δύο φορές την εβδομάδα την επιταγή ή την επιστολή. Θα σου βάλει ένα κουτί στη στάση στον κεντρικό δρόμο με το όνομά σου 15 κουτιά όπως γίνεται στα μικρά νησιά και θα πηγαίνεις να ξεκλειδώνεις. 2 λεπτά και τελειώνω. Έτσι. Άρα το βασικό λοιπόν που υλοποιείται εδώ πέρα, δημοτική αρχή, μείζωνα αντιπολίτευση ανεξάρτητη, είναι αυτό. Είναι δηλαδή το πέρασμα των υπηρεσιών του Δήμου με απολύσεις και ιδιωτικοποίησεις στους ιδιώτες. Επειδή εδώ πέρα λοιπόν εμφανίζονται ανεξάρτητοι, ποιοι είναι ανεξάρτητοι. Γιατί κάνουν εδώ πέρα, αλλάζουν σαν τα χρωστά των χαμελέοντα.
Ανεξάρτητος είναι ο κύριος Παρίσης και δεν στηρίζει την κυβερνητική πολιτική. Μα μπορεί να διεκδικήσει όταν πριν τρεις μήνες ήταν στην πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, χτύπαγε στις πλάτες του Σαμαρά, του Αρβανιτόπουλου και ολοφιλιά, ή ο κύριος Κοτσιλής στο συνέδριο του Πασόκ, ή ο κύριος Μιχαλάτος με το Μίχαλο της Νέας Δημοκρατίας στο επιμελητήριο και στην ΚΕΔ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να είναι αξιόπιστοι? Δηλαδή, από τη μία να διεκδικούν και από την άλλη να είναι μαζί να τρώνε και να στηρίζουν τις πολιτικές? Αυτό σε ένα παιδί του Δημοτικού να το πει, σου λέει δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι εδώ πέρα εντολοδόχοι να περάσουν την πολιτική αυτή. Και κλείνοντας, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι εξής. Ότι σήμερα υπάρχουν λύσεις και σε αυτή την κατάσταση. Εμείς τι λέμε? Ότι η λύση βρίσκεται στα χέρια του λαού να σηκώσει ανάστημα, να οργανωθεί μέσα από τα σωματεία, μέσα από τις λαϊκές επιτροπές, να διεκδικήσει. Μην έχετε καμία αυταπάτη ότι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, το είπε και ο Γιάννης, μπορεί να αλλάξει οτιδήποτε. Τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει. Το μόνο που μπορεί να κάνει, να εκτονώσει, να σας στείλει σπίτι σας, να απογοητεύσει. Αυτό θέλει, αυτό επιχειρούν. Ό,τι αλλαγές έχουν γίνει, ό,τι νίκες μικρές έχουν πετύχει οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς και σωματεία, είναι όταν έχουν έρθει μαζικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είτε η Λαϊκή Επιτροπή της Σάμης, όπως κατεβήκαν από τον Αγκώνα, όπως κατεβήκαν από τα Μουσάτα από το Τραπεζάκι, όπως κατεβήκαν από τη Σκάλα, διεκδικήσαν μαζικά. Ενώ δεν θέλανε ούτε καν να βάλουν ζητήματα να συζητήσουν. Τελειώνω. Κλείνω. Όχι μόνο τα συζητήσανε, πήρανε και αποφάσεις προς μια φιλολαϊκή κατεύθυνση. Αυτό είναι η εμπειρία. Η εμπειρία του αγώνα. Και εμείς αυτή την προοπτική δίνουμε. Αυτή είναι η ελπίδα στην ανατροπή, δηλαδή, αυτής της πολιτικής.